Εμείς θέλαμε το παιχνίδι να μην πάρει γρήγορο ρυθμό, να μπορέσουμε να αλλάξουμε το τέμπο του παιχνιδιού, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ό,τι πιθανότητες είχαμε. Ξέραμε εξ αρχής ότι το έργο μας είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα γάμα εθνικής, με πολλά προβλήματα εμείς στη σύνθεσή μας τελευταία στιγμή. Κάποιοι παίχτες δεν μπορούσαν να συμμετέχουν, κάποιοι ήρθαν τελευταία στιγμή. Μέχρι αυτά μετάχουν οι ομάδες του τυπικού. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλαμε να μπορέσουμε να είμαστε αντάξιοι αντίπαλοι, αξιοπρεπείς, απέναντι στην κατά τεκμήριο καλύτερη ομάδα του νομού αυτή τη στιγμή, γάμα εθνική, που είναι η Καλλιθέ. Και νομίζω ότι το καταφέραμε και με το παραπάνω. Μπορέσαμε να σταθούμε όχι μόνο με αξιοπρέπεια, αλλά όσο περνούσε η ώρα να διεκδικήσουμε και με αξιώσεις κάτι καλύτερο. Σε κάποιες στιγμές βέβαια είχαμε και την τύχη με το μέρος μας, κάποια δοκάρια που είχε αντίπαλος, είχαμε και εμείς το δικό μας δοκάρι, είχαμε και εμείς δικές ευκαιρίες. Το μάτς όπως πήγαινε σίγουρα θα κρινόταν στο ένα γκολ. Μας αναχωρεί ότι πήγαμε το μάτς με το 85 και 5 λεπτά πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας δεχτήκαμε τον γκολ. Εντάξει, ξέραμε ότι το φαβορί φυσικά ήταν η Καλλιθέα. Εμείς θέλαμε απλά να κάνουμε μια υπέρβαση. Θα μπορούσε να είναι υπέρβαση για εμάς η συμμετοχή στο τελικό δεύτερη στην επόμενη χρονιά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταθώ να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας που ανταπεξήλθαν στις υποχρεώσεις του παιχνιδιού. Και θα ήταν άδικο εκ μέρους μου να μην δώσω συγχαρητήρια και στον προηγούμενο προπονητή πριν από μένα που έφερε την ομάδα ως εδώ. Θα ήταν χαρά για τον κόσμο της ομάδος μια δεύτερη συμμετοχή σε ένα τελικό. Και ποιος ξέρει, μπορεί να μας είχαμε την νύχια του μέλλον να τον παίρναμε. Πάντως, είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα. Εύχομαι να κατακτήσει το κύπελλο. Αν και νομίζω ότι ο κυριότερος στόχος της είναι και πρέπει να είναι η παραμονή στην κατηγορία της ΓΑΜΑ Εθνικής, το οποίο θα είναι καλό για όλο τον νομό και το ευχόμαστε ολόψυχα τελικά η ομάδα της Καλλιθέα να καταφέρει την παραμονή της. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να παλέψουμε. Είπαμε ότι δεν θα φοβηθούμε τον αντίπολο, άσχετα που παίζει γάμα εθνική. Ξέραμε ότι έχει προβλήματα. Έγινε καλό παιχνίδι, πιστεύω. Είχαμε και τις ευκαιρίες μας και η Καλλιθέα και τις ευκαιρίες. Εντάξει, στο τέλος κέρδισε ο πιο δυνατός. Αυτά, τι να πω, εντάξει, το παλέψαμε. Δίκαια πιστεύω η Καλλιθέα κέρδισε. Και τώρα πλέον επικεντρωνόμαστε στο πρωτάθλημα που ο στόχος είναι όσο πιο ψηλά τερματίσει η ομάδα. Ναι. Θέλουμε καταρχήν να πάρουμε όλα τα παιχνίδια. Σε κάθε παιχνίδι παίζουμε για την νίκη. Δεν είναι ανεξαρτήτως έδρας και αντιπάλου. Και θα δούμε πού θα τερματίσουμε στο τέλος. Και ελπίζω ότι χρόνο να είναι καλύτερη χρονιά για την Ομόνια. Ο Χρήστος Σονούλας κυνηγάει τον πρώτο σκόρερ, τον τίτλο του πρώτο σκόρερ. Εντάξει, αφού είμαι εκεί πέρα σε αυτές τις θέσεις, θα το κυνηγήσω όσο μπορώ. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι είμαι πολύ συναχωρημένος για τον προπονητή της αντίπαλης ομάδος. Γιατί σε κάποια φάση έβρισε ενό συμπαίκτη μου τη μάνα και αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Τώρα τι να πω, και σε μια φάση που έλεγε στους παίκτες σου να μην κάνουν fair play, τώρα αν αυτό αρμόζει στο ποδόσφαιρο, εντάξει. Εντάξει, ήταν ένα, πιστεύαμε στην αρχή, πιστεύαμε ότι θα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Έτσι όπως εξελίχθηκε δεν βρήκαμε χώρους, ήταν πολύ καλά στημένη η ομάδα του Λουγατσικού. Προσπαθήσαμε να τους ανοίξουμε με μεγάλες μπαλιές, δεν ήρθαμε σε κάποια φάση. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ένα δοκάρι. Δυστυχώς η μπάλα δεν μας έκανε το χατήρι για να μπει μέσα. Από εκεί και πέρα ξαναπροσπαθήσαμε, ήρθε το δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε πάλι φάση για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Και αυτή η κύρια φάση για να κερδίσουμε ήταν στο 85, η οποία ήρθε το γκολ και κερδίσαμε. Το εισιτήριο για τον τελικό. Ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό, είμαστε στον τελικό. Ένα τρόπο πάντα είναι καλό για την ομάδα. Χρειαζόμαστε ψυχολογία. Τελευταία 7 μάτς στη ΓΑΜΑ Εθνική δυστυχώς είμαστε συνέχεια ετοιμένοι. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερες προπονήσεις. Προσπαθούμε να ανεβάσουμε το ηθικό στους παίκτες μας. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε στο γήπεδο και προσπαθούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην έχουμε πολεμήσει. Είμαστε και λίγο άτυχοι. Τα πιο πολλά παιχνίδια μπήκαμε και μπήκαμε με το σκορ πίσω. Πολλά πέναλτι που πιστεύω δεν ήταν. Από εκεί και πέρα η ομάδα προσπάθησε να σηκώσει κεφάλι. Ήταν λίγο δύσκολο. Και προσπαθούμε ό,τι μπορούμε. Αυτή η διακοπή θα κάνει καλό, πιστεύεις? Και η νίκη που ήρθε σήμερα. Σίγουρα κάθε νίκη δίνει ψυχολογία. Όλοι οι παίχτες περιμένουν το
με τη Σιάτιστα. Θα θέλουμε πολύ να κερδίσουμε εκεί μέσα λόγω ψυχολογίας, να πάρουμε και εμείς λίγο τα πάνω μας, γιατί πιστεύω ότι δεν μας αξίζει εκεί που είμαστε.